Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε? Καλημέρα, είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα θα πούμε τις αγγελικές κάρτες ταρό, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όπως είδατε στο κανάλι μου, έχω βάλει και μία συμμετοχή. Αυτή τη συμμετοχή την έβαλα γιατί μου ζητάτε πράγματα να κάνω για σας και πραγματικά και ειλικρινά το θέλω να κάνω πιο ιδιαίτερα πράγματα για σας και όχι γενικά. Θα κάνουμε ό,τι μου ζητήσετε, θα σας λέω για make-up, για να κάνουμε κρέμες αντιλιακές, κρέμες για το πρόσωπο, το σώμα, ό,τι μου ζητάτε και μου γράφετε κάτω στα σχόλια και θέλω να μου γράφετε στα σχόλια πράγματα και ωραία όπως μου τα γράφετε και μου τα ζητάτε, ακόμα και τι χρώμα κραγιόν που φοράω, που αυτό είναι της Clinique το χρώμα, το κόκκινο που μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά μέχρι τώρα. Θα βάλω πολλά πράγματα, όπως και δύο τυχερές θα έχετε και ένα δωρεάν ρίξιμο κανονικό με τρεις τράπουλες και τις αγγελικές κάρτες και τα ταρό και το Earth Wisdom. Θα έχουμε πολλά δώρα, δηλαδή κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι, συμμετέχετε και με ένα ποσό για να με βοηθήσετε και εμένα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω να τα κάνω για σας και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Έχουμε ανακατέψει και τις κάρτες μου, τις αγγελικές μου κάρτες της Ταρό και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον κρύο κρέα μου για σένα, η βασίλισσα της φωτιάς. Εσύ θέλεις να κάνεις νέα ξεκινήματα. Κάντα. Μπορείς αυτή την εποχή να τα κάνεις, μην υποτιμήσεις τον εαυτό σου, διεκδίκησε λοιπόν αυτά που θες να κάνεις και την ανεξαρτησία σου, γιατί κάπου νομίζω ότι έχεις τριμωχτεί και δραστηριοποιήσου και μπορείς να το κάνεις. Κάντο, κρύος είσαι, αλίμονο. Πάμε στον Ταύρο. Η αυτοκράτηρα. Λοιπόν, τα όνειρά σου θα στεφθούν με επιτυχία. Πλούσια αυθονία, μπορείς να κάνεις πράγματα και για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Κάντα, είναι η εποχή σου. Πάμε στους δίδυμους. Με τον άσο του νερού. Έχεις έναν έρωτα. Έχεις αναβίωση μία σχέση. Μπορεί να είναι από το παρελθόν, μπορεί και να είναι και από το πρόσφατο παρελθόν. Πνευματική ανάπτυξη, αυξημένη διαίσθηση και μπορεί να θέλεις να πας και σε ένα καινούριο σπίτι, να ανακαινήσεις το σπίτι σου, να έχεις μια καινούρια ωραία διάθεση, να κάνεις πράγματα για να φτιάξεις το χώρο που κατοικείς. Ωραία κάρτα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τον καρκίνο. Ωραία, ωραία, η δικαιοσύνη. Λοιπόν, σωστές και δίκαιες αποφάσεις η δικαιοσύνη μας θέλει. Λοιπόν, καρκίνε μου, θέλεις να πάρεις λοιπόν και πρέπει να πάρεις, αν και είναι και η κάρτα και του ζυγού αυτό, γιατί έχει και, και τη ζυγαριά. Σωστές και δίκαιες αποφάσεις. Κάνε αυτό που ξέρεις και κάντο σωστά. Μην αδικείς κανέναν και μην αδικήσεις και τον εαυτό σου. Υπερασπίσου τα πιστεύω σου. Ωραία. Πάμε τώρα στους λέοντες. Με τον ερημίτη. Είσαι λίγο κάπως εσύ. Χρειάζεται λίγο να απομονωθείς για να δεις τι θες. Τα θέλω σου. Μπορείς να διαλογιστείς αν σου αρέσει και μπορείς να το κάνεις. Μπορείς αυτή την εποχή να ανακαλύψεις πολλά πράγματα για τον εσωτερικό σου εαυτό και να βγάλεις αυτό που πραγματικά είσαι. Να δείξεις αυτό και να το πετύχεις αυτό που πραγματικά είσαι. Χρειάζεται όμως λίγο να μείνεις, να κάνεις ένα βήμα πίσω για να πας 3 βήματα και 5 και 10 μπροστά. Έτσι κάνουμε συνήθως. Όταν βρίσκουμε ένα κόλλημα, αποστασιοποιούμαστε για να πάμε μπροστά. Πάμε στην Παρθένο. Με το 7 του νερού. Λοιπόν, έχεις εσύ να πάρεις μία απόφαση. Μία περίπλοκη απόφαση. Πρέπει να το ερευνήσεις το θέμα, να το δεις καλά
και μετά με σοφία να την πάρεις την απόφαση και να σταματήσεις να αναβάλεις αυτό που θες να κάνεις. Αυτή την απόφαση που ίσως πρέπει να πάρεις. Γιατί μπορεί και λίγο να σε ξεβολεύει, αλλά πρέπει να την πάρεις. Κάτσε λίγο πιο πίσω και πάρτινε. Θα την πάρεις. Και νομίζω θα την πάρεις και καλά. Θα πας καλά. Λοιπόν, πάμε στον ζυγό με το 3 του αέρα. Αχαχαχαχα, έχεις λίγο κάπως πέσει εντελώς. Έχεις αφήσει τον εαυτό σου, όμως αυτή είναι η εποχή για να φύγεις από όλο αυτό, να έχεις χρόνο για θεραπεία, ανάγκη, μια ανάγκη σου να συγχωρέσεις τους άλλους αν θέλεις και τον εαυτό σου για πράγματα που στο παρελθόν είχες κάνει λάθος, δεν σου πηγαίνανε και πολύ καλά, τα έχεις δει και πλέον λες τι έκανα. Ναι, το λέω και για μένα αυτό. Θεραπεύσου, βρες την ευκαιρία να κάτσεις μόνος σου με τον εαυτό σου και να συγχωρέσεις και τους άλλους. Αν δεν τους συγχωρέσεις, τουλάχιστον ξέχασέ τους. Πάμε στο Σκορπιό, με το 6 του νερού. Έχεις κάποιες μνήμες από το παρελθόν ή την παιδική σου ηλικία ή πράγματα που σχετίζονται με παιδιά ή που θέλεις, καθώς αυτό που περνάμε δεν είναι και το καλύτερο και έχουμε και καλύτερες σκέψεις από το παρελθόν, σίγουρα αυτό είναι. Προσπάθησε να το ξεχάσεις αυτό, να δεις τα πράγματα ότι θα πάνε μπροστά και ό,τι και να γίνει, τα πράγματα μπροστά θα πάνε. Μην ωραιοποιείς το παρελθόν. Ωραίο ήτανε, το ξέρω, το έχω περάσει κι εγώ, αλλά τα πράγματα μόνο μπροστά πάνε, γιατί έτσι είναι η ζωή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τους τοξότες. Με το 2 του νερού. Της γης. Συγγνώμη. Το 2 της γης. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα που πρέπει να κάνεις εσύ και θα πρέπει να αποφασίσεις και για κάποια πράγματα από αυτά. Απλώς σκέψου την πιο, και πάρε την πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Μην σκοτώνεις το χρόνο σου, μην βάζεις το μυαλό σου σε αυτή τη διαδικασία και προσπάθησε να πάρεις πιο ανάλαφρα αυτή την απόφαση που πρέπει να πάρεις. Εντάξει. Πάμε στον εγώ καιρό. Ενότητα. Έχεις κάποιες παραδοσιακές απόψεις ή μεθόδους που χρησιμοποιείς ή χρησιμοποιούσες μέχρι τώρα. Αναζήτησε κάποιους ή χρειάζεται να τους αναζητήσεις και να κάνεις παρέα με κάποιους ανθρώπους που θα σε καταλάβουν, θα έχουν τις ίδιες απόψεις με σένα, θα είναι ομοειδεάτες σου και θα έχεις και μια πνευματική αφύπνιση. Θα έχεις μια πολύ ωραία ιδέα, θα ξεφύγεις από αυτό που πέρασες και τα 10 χρόνια αυτά που ήταν για τους εγώκερους και άμα δεν φύγει ο Πλούτονας από εκεί πέρα, θα ξεφύγεις όμως. Έχεις την τάση, ειδικά των πρώτων ημερών και του δευτέρου δεκαημέρου, νομίζω ότι είστε σε πολύ καλύτερη φάση και θα πάρετε και καλές αποφάσεις. Πάμε στον υδροχό, με το 5 της γης. Λοιπόν, αν εσύ νομίζεις ότι δεν σου φτάνουν τα χρήματα, έχεις ένα φόβο για τα χρήματα, έχεις κάποιο θέμα με τα χρήματα, αποφάσισε, δες το λίγο καλύτερα, αν θέλεις ζήτα και μια βοήθεια από τους άλλους, θα σου τη δώσουνε. Και δες καλά, ίσως αυτό να παίζει και ένα ρόλο με τη δουλειά που κάνεις. Μήπως πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, μήπως πρέπει να δεις κάτι άλλο, για να αποφύγεις αυτή την
αυτόν τον φόβο σχετικά με τα χρήματα που έχεις, γιατί νομίζω ότι αισθάνεσαι αβέβαιος και χρειάζεσαι και μία, ας το πούμε, βοήθεια από τους άλλους αυτή την εποχή. Δες όμως το θέμα της δουλειάς σου καλύτερα. Μήπως χρειαστεί να αλλάξεις και δουλειά, για να μην αισθάνεσαι έτσι κάπως. Πάμε στο τελευταίο ζώδιο που είναι η ηχθής και η εμπειρία ζωής. Λοιπόν, ένα σημαντικό συμβάν στη ζωή σου υπάρχει, μια πολύ ωραία αποκάλυψη που θα σε οδηγήσει και σε μια αλλαγή που θες να κάνεις. Είναι καιρός να απλώσεις τα φτερά σου, σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, άρπαξέ την. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που θα σου έρθει και είσαι και από τα ζώδια που νομίζω ευνοούνται με αυτό το σημαντικό συμβάν της ζωής σου. Δεν ξέρω τι είναι, είναι ερωτικό, είναι επαγγελματικό, δεν ξέρω, πάντως θα σε οδηγήσει σε μια πολύ καλή αλλαγή και θα σε διευκολύνει πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω για την εβδομάδα που είμαστε. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας, να, αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και να μου λέτε τι θέλετε. Τι θέλετε, εγώ πραγματικά θέλω να είμαι μαζί σας, να κάνουμε πράγματα, ήδη είμαστε στην άνοιξη και έχουμε και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον. Πολλά φιλιά, ένα γλυκό φιλί σας στέλνω. Να είμαστε καλά. I wanna let you bring me down.